Συνεχίζονται οι απολογίες των ανακριτών των μελών του πολυπλόκαμου κυκλώματος εκβιαστών που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 6 Γιώργο Γρηγοριάδη χθες οδηγήθηκαν στη φυλακή, 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση και από το πρωί η διαδικασία συνεχίζεται με άλλους 16 από τους 53 συνολικά που έχουν συλληφθεί. Από τις 9 περίπου το πρωί ενώπιον του τρίτου τακτικού ανακριτή βρίσκονται και φερόμενος βασικά στελέχη της οργάνωσης όπως ο μεγαλοδημοσιογράφος της ΕΤΡΙΑ αλλά και το ανώτατο στέλεχος του ΣΔΟΕ. 8 μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, ο οποίος όμως σύμφωνα με τους δικηγόρους του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στο κύκλωμα και φέρεται να υποστήριξε πως δεν γνωρίζει κανέναν από αυτούς που υποτίθεται ότι έβαλαν χρήματα στο λογαριασμό του, εκτός από έναν τον οποίο διευκόλυνε, όπως είπε, οικονομικά, επειδή είχε κάποιο πρόβλημα. Τώρα, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κυρίας ανάκρισης και με τους υπόλοιπους. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ισχυρίστηκε πριν από λίγη ώρα το ανώτατο στέλεχος του ΣΔΟΕ, που κατηγορείται ότι έβαζε στο σιρτάρι καταγγελίες για εκβίαση σε βάρος μελών της Σπύρας, με το ασημείωτο φυσικά. Αρνείται λοιπόν όλες τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι γνώριζε τον ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων από το 90 και πως μόλις έγινε η καταγγελία σε βάρος του, διέταξε να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Έκανε όπως είπε το καθήκον του στο ακέραιο, έδωσε εντολή να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί του συγκατηγορούμενό του και όρισε ελεγκτές τόσο για τη συνομιλία που έχει καταγραφεί μεταξύ τους, είπε πως ήταν απολύτως τυπική. Να δούμε τώρα τι έγινε χθες. Απολογήθηκαν 13 περιφερειακά κυρίως μέλη του πολυπλόκαμου αυτού κυκλώματος, 6 αφέτησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους φυσικά και χρηματική εγγύηση από 10.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι 7 οδηγήθηκαν στις φυλακές, Γιώργο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.